Δεν το ήξερες. Θα στα πω εγώ επιστημονικά τώρα. Θα καταθέσω αλήθειες εγώ απόψε. Έχει τη δει αυτά που αφήνει το αεροπλάνα. Από πίσω, από πάνω, από πίσω. Αυτό ρε παιδί μου, η κλανιά του Airbus. Όχι η κλανιά του γέρο που λες Airbus. Του Airbus. Δείξε μας. Αυτό. Πολλοί από τα άτομα που έχουν παρατηρήσει τις χημικές ωρές έχουν γίνει χημικές ωρές, ότι αρκετά μέλη μάλιστα μιας κοινωνίας άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα καταστολής, δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις, δεν είχαν διάθεση για εργασία, βρίσκονται σε μια καταπληκτική κατάσταση στο Γιώργο. Ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες. Ο Γιώργος το λοιπόν, αυτό. Δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ψεκάστε με, ψεκάστε με. Στον καναπέ μου άστε με. Γι' αυτό σταμάτησε η επανάσταση, για το λόγο ότι κάνα ψεκασμό. Κάνα ψεκασμό να σταματήσουν να κλέβουν, μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορεί να βρουν οι επιστήμονες την ώρα, πάει το χέρι να πάρει τη μίζα. Ένα ψεκασμό, τσακ, να σταματάει το κολόχερο. Δεν έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη. Έχει μπει και ο Καρδαβέλας στα σκοτεινά μονοπάτια της Δρούζα. Και σε λίγο θα έχουμε ένα λαό που αντί να φοβάται πώς θα ζήσει με τη σύνταξη, θα φοβάται με το στοιχείο στο σπίτι. Ευτυχώς που δεν πεινάνε τα φαντάσματα. Αν πεινάγαν και τα φαντάσματα, να έχεις να ταΐζεις γριά, πεθερά, πεθερό και φάντασμα, την έκατσες στη βάρκα. Στο λέω να το ξέρεις. Να το ξέρεις. Αλλά, παρακαλώ το κοινό εδώ του Αλτσαντήρη να μην φεύγουμε τους ψεκασμούς, γιατί απόψε θα μάθετε συγκλονιστικές αλήθειες. Ακούστε. Λέγεται ότι ψεκάζουνε ιώσεις και μετά την άλλη μέρα την αντιβίωση. Πρώτον. Το καταλάβατε. Και πειραματίζονται. Δευτέρα ιώση, τρίτη αντιβίωση. Εγώ παίζω σήμερα η μέρα της αντιβίωσης. Χθες την αρπάξατε. Σήμερα θεραπεύεστε. Να το ξέρετε. Έτσι, να εξηγούμαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εγώ αυτές τις μαλακίες παίρνω πολύ σοβαρά, αν μπορούν οι επιστήμονες, οι δήμονες, οι δημοσιογράφοι αυτοί που αναλαμβάνουν αυτά τα θέματα, να με ενημερώσουν ακριβώς για τις ημέρες, να ξέρω. Δεν θέλω εγώ να αρπάξω την ίωση, να ταξιδεύω την άλλη μέρα και να χάσω την αντιβίωση. Θέλω να την κάνω όλη τη θεραπεία μου. Έτσι δεν είναι ρε Ανθούλα. Να φύγω τη μέρα της αντιβίωσης. Γέλα, μη φοβάσαι, κάμερα είναι. Τι θέλουν οι γρίασκοι πάνω στο ΙΚΑ. Ανεβείτε στην ταράτσα πάνω και σπρέψτε. Από τον κύριο Ηλιακόπουλο, τον κύριο Χαρδαβέρα, την κυρία Δρούσα, περαστικά ολόψυχα. Μη μου επιμένεις τώρα πως ψεκάζουνε, ορίστε. Υπάρχει, πες πως ψεκάζουνε. Συνήθως ψεκάζουνε χιαστοί. Μάλιστα. Ή ψεκάζουνε, επέτρεψέ μου να πω, μπακλαβωτά, σαν δίχτυ. Μάλιστα. Όλα αυτά γίνονται μετά μια μεταλλική ουσιαστικά επιφάνεια. Μάλιστα. Αυτοί ισχυρίζονται ότι αυτό δρά σαν φακός. Μάλιστα. Ή σαν ένας ανακλαστήρας. Μάλιστα. Καθώς έρχεται η θερμική ενέργεια αλλά και η φωτεινή του ήλιου, γιατί σκοτεινιάζει. Βλέπεις τώρα έξω μια κάδα, μετά έρχεται και σκοτεινιάζει αυτό το πράγμα, γυρίζουν τη θερμική ενέργεια του ήλιου κατά πίσω. Αυτό είναι ψέμα. Ψέμα. Έχει αποδειχθεί από επιστημονικές ομάδες των διαφόρων πανεπιστήμιων σε όλο τον κόσμο ότι αντίθετα εστιάζεται η θερμική ενέργεια κάτω, αλλά ανακλάται η φωτεινή ενέργεια. Γιατί ο ήλιος μας στέλνει και θερμότητα και φως. Μάλιστα. Η μέρα θερμότητα έρχεται κάτω. Μάλιστα. Και εστιάζεται πάνω από τις πόλεις. Μάλιστα. Πάνω από τις οποίες γίνονται οι ψεκασμοί, ενώ η φωτεινή ενέργεια. Πού το βάριο. Και γυρίζει πίσω. Μάλιστα. Πήγε παρακάτω και τι έγινε. Πες το. Έχω μια πληροφορία ότι μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη ζήτησε, έδωσε δείγμα από τα μαλλιά της και ζήτησε να ελέγξουν πόσο βάριο έχει. Και ανακάλυψε ότι έχει 200% παραπάνω βάριο από το κανονικό. Τι μου λες. Η εξέταση έγινε σε πανεπιστήμιο της Αμερικής. Λεπτό. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Έχεις ξυπνήσει ποτέ καμιά μέρα κυρία μου και είπες απάνω δώρε παιδιά τι βάριο έχω στο μαλλί. Ποιος λαός κυρία μου κάθε και ψάχνει το βάριο πρωί πρωί. Θα χτυπήσω το κεφάλι μου στο τουβάριο, το καταλαβαίνετε. Έλα, 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 Χαρδαβέλα. Τι είναι αυτό που βλέπω, είναι τρέλα, Χαρδαβέλα. Μου τσώνω με δυο χέρια, ψεκάζουν και τα αστέρια. Έλα, 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 Χαρδαβέλα. Τι είναι αυτό που κάνω, θαύμα, έλα, Χαρδαβέλα. Παίζω με δυο χέρια, ψεκάζω και τα αστέρια. Έλα, 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 Χαρδαβέλα.
Τι είναι αυτό που κάνω, είναι θαύμα, είναι τρέλα. Τι παίζω με δυο χέρια, ξεχάσω και τα αστέρια. Έλα, 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 καρδαβέλα! Ρε τι ζούμε, ρε τι ζούμε, ρε τι ζούμε. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Φαλήρου, στην οδός Δέλτα Φαλιρέως, ένα από τα πιο παλιά στοιχειωμένα σπίτια της Αθήνας. Από την θλίψη από τα γνωστά. Στο σπίτι και τα έχανε εδώ μέσα. Τα ξέρουμε όλοι. Δεν έχει ο χρυσός οδηγός αυτά τα στοιχειωμένα. Πού πάω στο σίγμα και τα βρίσκω. Έχουν κουδούνια απ' έξω, γράφουν φαντάσματα μέσα, τι γράφουνε. Αυτό το σπίτι... ότι έχει πεθάνει κάποιος μέσα και από τότε ακούγεται το πνεύμα του να σέρνει κάποιες αλυσίδες. Τι χειρότερα, Παναγία μου. Το πνεύμα σέρνει αλυσίδες. Και πάει ένας μαλάκας απ' έξω και τσακούει. Γίνονται μελέτες. Πάνε επιστήμονες και ακούνε αλυσίδες. Τι να πω, Παναγία. Ό,τι σου βάλω στο μυαλό θα τα ακούσεις. Άμα σου πω αλυσίδα, αλυσίδα θα ακούσεις. Άμα σου πω πριόνι, πριόνι θα ακούσεις. Μελέτες επιστημονικά, λίμωνα αυτά, λίμωνα, λίμωνα, λίμωνα. Υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχουν εκτοπλάσματα. Μισό λεπτό, υπάρχουν καταπλάσματα. Επίσης υπάρχουν τα κολοκλάσματα. Θα συμπληρώσω και εγώ τις γνώσεις μου. Υπάρχουν και τα σκέτα κλάσματα. Είναι τα λεγόμενα ανεξάρτητα κλανίδια κατά το κρατήδια. Και υπάρχουν, ίσως δεν το ξέρετε, τα κλανιοφαντάσματα. Τι είναι τα κλανιοφαντάσματα? Το κλανιοφάντασμα είναι όταν την αμολάει ένας στο σπίτι και ρωτάμε, την έκανες εσύ? Όχι. Την έκανες εσύ? Όχι. Ποιος την έκανε? Το φάντασμα. Είναι το λεγόμενο κλανιοφάντασμα. Κάνε διακοπή, θα έρθε μετά, αν σαν τύρι εδώ. Υπάρχουν εθερικά όντα, υπάρχουν βρυκόλακες, οι οποίοι σωματοποιούνται. Ναι, ναι. Υπάρχουν τα διάφορα στοιχιά, όπως είναι Φερρυππίν, η Γοργό, η Μορμό, η Έμπουσα, η Μόρα και πάρα πολλά άλλα. Ναι, η Γογό, η Μαρίτσα, ο Δάκος, η Μουχρίτσα, η Νονάμι Νίτσα, η φίλης μάνας μου, η Μαρίτσα που είναι σπίτι και βλέπουν στη Λάρισα τώρα. Γεια σου μάνα, θα έρθω σε λίγο. Αν σαν τύρι, επανέρχομαι. Δώσε διάλειμμα. Δώσε, 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 δώσε.